Καλημέρα κύριε Κουβελάκη. Καλημέρα σας από Παρίσι. Λοιπόν, τι έχουμε να πούμε σήμερα πέρα από την ήττα κατά κράτος του Μακρόν? Ναι, αυτό είναι προφανές. Επίσης, αυτό που είναι προφανές, αυτό που είπατε στην εισαγωγή, δηλαδή ότι πρόκειται για μια αναμφισβήτητη επιτυχία της ακροδεξιάς, τονίζω της ακροδεξιάς, όχι της νέας δεξιάς. Αν θέλετε μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό στη συνέχεια. Οπωσδήποτε είναι εντυπωσιακό αυτό το ποσοστό, το 33%. Απέχουμε όμως, ξέρετε, από μια πλειοψηφική δυναμική σε επίπεδο εκλογικού σώματος. Δηλαδή το σύστημα των δύο γύρων καθιστά αβέβαιο αυτή τη στιγμή το αποτέλεσμα της επόμενης Κυριακής, καθότι, αν δεν κάνω λάθος, θα πρέπει να βγήκαν από τον πρώτο γύρο γύρω στους 50 με 60 έδρες από τις 577, δηλαδή στη συντριπτική πλειοψηφία πάνω από 500 εκλογικές περιφέρειες έχουμε δεύτερο γύρο. Mm-hmm. Και στο δεύτερο γύρο εκλέγεται αυτός απλά που προηγείται, έτσι. Υπάρχει πολύ μεγάλη αβεβαιότητα, γιατί σε πολύ μεγάλο αριθμό από αυτές τις εκλογικές περιφέρειες θα έχουμε πάνω από 2 υποψήφιους. Άρα είναι αβέβαιο το μέλλον. Πάντως, κοιτάξτε, δεν μπορεί να αποκλειστεί σε καμία περίπτωση αυτοδυναμία σε έδρες της ακροδεξιάς στη Βουλή. Καταλαβαίνετε όμως ότι αυτή η αυτοδυναμία, αν η ενδεχόμενη αυτοδυναμία, θα ανταποκρίνεται στο 1 τρίτο ακριβώς του εκλογικού σώματος, σε μια πολύ πολλωμένη κατάσταση, όπου τα 2 τρίτα του εκλογικού σώματος απορρίπτουν με έναν αρκετά ριζικό και καθαρό τρόπο αυτό το τρίτο που ψηφίζει την ακροδεξιά. Σε κάθε περίπτωση. Άρα το συμπέρασμά μου είναι αυτό, ότι η Γαλλία έχει μπει σε μια περίοδο έντονης, εντονότατης, οξυμένης πολιτικής κρίσης. Επειδή η πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο είναι οι 289 έδρες και υπάρχουν, ναι, οι πρώτες εκτιμήσεις εταιρείας Ipsos, η οποία είναι σοβαρή εταιρεία, δεν. Λέει ότι ο αριθμός των βουλευτών που εκλέγονται από τον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία, δηλαδή που συγκεντρώνουν πάνω από το 50%, θα είναι περίπου 65. Σύμφωνα με την ίδια εταιρεία, οι εκλογικές περιφέρειες στις οποίες προκρίνονται 3 υποψήφοι, όπως σωστά είπατε, θα είναι περίπου στις 285 από τις συνολικά 577 μονοεδρικές περιφέρειες. Άρα όλα παίζουν εδώ, σωστά? Ναι, κοιτάξτε, έχουμε τα εξής δεδομένα. Καταρχήν, το αριστερό μέτωπο, όλες τους συνιστώσεις, ανακοίνωσαν μια πάρα πολύ καθαρή θέση, η οποία είναι ότι σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες όπου ο υποψήφιος του Νέου Λαϊκού Μετώπου, έτσι, της Αριστερής Συμμαχίας, βρίσκεται σε τρίτη θέση, και άρα υπάρχει κίνδυνος ενδεχόμενο να βγει βουλευτής της ακροδεξιάς, αποσύρεται η υποψηφιότητά του. Έτσι, ακόμα κι αν ο υποψήφιος αυτός είναι του Μακρό, έτσι, του κόμματος του Μακρό, σε αυτές τις περιπτώσεις. Mm-hmm. Και αυτό για να αποτραπεί οποιοδήποτε ενδεχόμενο υπερίσχυσης ακροδεξιού υποψήφιου. Τώρα το ερώτημα είναι τι κάνει το στρατόπεδο του Μακρό αυτή τη στιγμή, έτσι. Ας θυμίσουμε ότι ο Μακρό, τόσο το 17 όσο και το 22, βγήκε πρόεδρος με τους ψήφους της αριστεράς, με την ευρία έννοια, έτσι, όπως είπατε, με τη γαλλική, αν θέλετε, ευρία έννοια του όρου, της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, αν θέλετε να το πούμε έτσι πιο ελληνικά. Στον πρώτο γύρο είχε 23% το 17 και κάπου 27%, αν θυμάμαι καλά, το 22. Έτσι, αυτά ήταν τα ποσοστά του πρώτου γύρου. Καταλαβαίνετε ότι η πλειοψηφία του οφείλεται στο ότι, επειδή είχε απέναντί του την ακροδεξιά, η συντριπτική πλειοψηφία των ψηφοφόρων της κεντροαριστεράς και της αριστεράς ψήφισαν τον Μακρό. Έτσι. Αυτό το δίλημα. Δεν το ανταποδίδει όμως τώρα. Ποια είναι. Καταρχήν, δεν υπάρχει ενιαία θέση αυτή τη στιγμή του προεδρικού στρατόπεδου απέναντι στο δεύτερο γύρο. Κάποιοι λένε να ψηφίσουμε εκεί που είμαστε τρίτοι, να αποσύρουμε τις υποψηφιότητες εκεί που επικεφαλής του αριστερού μετώπου είναι υποψήφιος των σοσιαλιστών, των πράσινων ή των κομμουνιστών, αλλά σε καμία περίπτωση της ανυπότακτης Γαλλίας, η οποία έχει όμως τους περισσότερους υποψήφιους, έτσι, στο δεύτερο γύρο. Είναι η πρώτη δύναμη, έτσι, μέσα στο αριστερό μέτωπο, αν κρίνουμε από το γεγονός ότι έχω τους αριθμούς αυτή τη στιγμή, ότι σε 222 περιφέρειες αυτή είναι, θα είναι παρούσα υποψήφιος, της ανυπότακτης Γαλλίας δηλαδή θα είναι παρόν στο δεύτερο γύρο. Αλλά αυτό θεωρείται το άκρο. Ξέρετε, αυτό είναι ίσως το κρίσιμο δίδαγμα αυτής της προεκλογικής εκστρατείας.
ο λόγος του προεδρικού στρατόπεδου, των μίντια, είναι όχι στα δύο άκρα. Η θεωρία, η γνωστή και στην Ελλάδα εξάλλου, έτσι, η θεωρία των δύο άκρων. Και το άλλο άκρο είναι το κόμμα του Μελανσόν, έτσι, ανυπότακτη Γαλλία, και το νέο λαϊκό μέτωπο δαιμονοποιήθηκε επειδή κυριαρχείται, λένε, από την ανυπότακτη Γαλλία. Με αυτή την ρητορία περιττό να πούμε ότι στρώνεται το χαλί στην ακροδεξιά. Πείτε μου κάτι, και οι λεγόμενοι κεντροδεξοί ρεπουμπλικάνοι, όπως λέγονται, το 10%, αυτοί πώς θα κινηθούν? Αυτοί δεν πρόκειται να αποσύρουν, εκτός ίσως από μεμονωμένες περιπτώσεις, υποψήφιους, έτσι. Αυτοί στέκονται πολύ στιβαρά, αν θέλετε, στη θέση του ούτε το ένα άκρο ούτε το άλλο, ούτε όμως και να διευκολύνουμε το μακρό. Αυτό μπορεί να συμβεί ίσως, έτσι, σε μεμονωμένες περιφέρειες, αλλά από ό,τι διαβάζω θα είναι παρόντες σε περίπου 20 εκλογικές περιφέρειες, έτσι, στο δεύτερο γύρο. Δηλαδή θα έχουν πάρα πολύ περιορισμένοι. Μια χούφτα βουλευτές δηλαδή προβλέπεται να βάλουν, και θα είναι πάρα πολύ περιορισμένη η παρουσία τους την επόμενη Κυριακή, στο δεύτερο γύρο. Μάλιστα. Άρα αυτό έχει δευτερεύουσα σχετικά σημασία. Κύριε Κουβελάκη, πριν πάμε στο βάθος, θέλω να σας ρωτήσω μερικά πρακτικά. Η μία οπτική είναι το μέτωπο της κυρίας Λεπέν υπό τον κύριο Μπαρντελά να έχει αυτοδυναμία κοινοβουλευτική. Σε αυτή την περίπτωση είναι εύκολη η συγκατοίκηση, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο πρόεδρος δεν είναι όπως Ελλάδα, ο πρόεδρος ασκεί διοίκηση στην ουσία. Είναι εύκολη η συγκατοίκηση, πιστεύετε, θα παίξει εδώ ο Μακρόν στη λογική, αφού δεν θα ξανά είναι και υποψήφιος, δεν δικαιούται, να φθείρω βάζοντάς τους να συνδιοικήσουμε? Κοιτάξτε, αυτό το οποίο καταλαβαίνω, και θα μου πείτε αν κάνω λάθος, είναι ότι υπάρχει μάλλον μια παρανόηση στην Ελλάδα σχετικά με την, αν θέλετε, με το τι σημαίνει προεδρικό καθεστώς αλλαγαλικά, το τονίζω αλλαγαλικά, έτσι. Νομίζω ότι η κυρίαρχη, έτσι, εικόνα στην Ελλάδα είναι ότι είναι κάτι αντίστοιχο με την Αμερική, δηλαδή ότι ο πρόεδρος πραγματικά συγκεντρώνει τεράστιες εξουσίες. Με μία έννοια δεν είναι αυτό τελείως λάθος, αλλά το σύστημα είναι πολύ πιο κοινοβουλευτικό από ό,τι ο περισσότερος κόσμος νομίζει. Δηλαδή αυτή η εικόνα παντοδυναμίας, αν θέλετε, του Προέδρου, ναι, βασίζεται στο γεγονός ότι τις πολιτικές πρωτοβουλίες και το κεντρικό πρόσωπο είναι πάντα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και όχι ο Πρωθυπουργός. Πλην όμως το Σύνταγμα και η εμπειρία προηγούμενων συγκατοικήσεων, όπως είπατε, τέσσερις, κάτι το οποίο συνέβη δύο φορές, έτσι, στο παρελθόν. Τέσσερις, μεταξύ 86 και 88, που είχαμε το Μιτεράν πρόεδρο, σοσιαλιστή δηλαδή πρόεδρο, και δεξιά κυβέρνηση υπό το Σιράκ, και το 97 με το 2002 που ήταν το αντίστροφο, είχαμε δεξιό πρόεδρο, τον Σιράκ, και αριστερή κυβέρνηση με τον σοσιαλιστή Λιονέλ Ζοσφέν. Λοιπόν, και στις δύο περιπτώσεις αυτές η πολιτική που πρακτικά εφαρμόστηκε στη Γαλλία ήταν αυτή της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Ο πρόεδρος έχει εξουσίες μόνο σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, σύμφωνα με το Σύνταγμα, αλλά ακόμα και εκεί πρέπει οι αποφάσεις του να επικυρώνονται από την κυβέρνηση και μέσα σε μια προθεσμία κάποιων εβδομάδων και από το Κοινοβούλιο. Δηλαδή και αυτό ακόμα, και σε αυτούς ακόμα τους τομείς, αν θέλετε, που είναι πιο περιορισμένες οι διαφορές ανάμεσα στα δύο μπλοκ, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την κεντροαριστερά, αν θέλετε, και την κλασική δεξιά, ακόμα και εκεί έχουν κάποια όρια οι εξουσίες του Προέδρου. Άρα η συγκατοίκηση μπορεί να μην είναι εύκολη με πολιτικούς όρους, πλην όμως μια κυβέρνηση του Μπαρντελά θα μπορεί να εφαρμόσει περίπου στο ακέραιο την πολιτική της. Ειδικά λάβετε υπόψη σας ότι οι διαφορές σε θέματα εξωτερικής πολιτικής είναι πάρα πολύ περιορισμένες, για να μην μπούμε καθαρά συμβολικές. Άρα λέτε ότι αλλού είναι το ερώτημα. Το δεύτερο υποερώτημα εδώ είναι, αν για τον οποιοδήποτε λόγο το μέτωπο της κυρίας Λεπέν δεν συγκεντρώνει την αυτοδυναμία, θεωρείτε ότι θα επιδιώξει ο Μπαρντελά της κυρίας Λεπέν να σχηματίσει κυβέρνηση, ή θα το αφήσει, θα μείνει απ' έξω? Πώς θα σχηματίσει η κυβέρνηση όμως άμα δεν έχει αυτοδυναμία στη Βουλή? Να πάρει, ας πούμε, τους ψήφους των Ρεπουμπλικανών και κάποιων Μακρονιστών. Κοιτάξτε, ενδεχομένως, αν πραγματικά απέχει μόνο κατά
κάποιες λίγες έδρες από την αυτοδυναμία, ενδεχομένως να καταφέρει να πείσει βουλευτές από τους Ρεπουμπλικάνους, αλλά αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα προβλέπεται να είναι γύρω στους 10-12 Μάλιστα. βουλευτές, όχι παραπάνω. Εδώ μπαίνει λοιπόν ένα σενάριο ο Μακρόν να εμφανίσει σχηματισμό δικής του κυβέρνησης. Σας λέω πράγματα που έχουν γραφτεί. Όπως... Βεβαίως, κοιτάξτε. Αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο ακούγεται. Είναι το σενάριο του ονομαζόμενου δημοκρατικού τόξου. Ξέρετε, στη Γαλλία με αυτό τον όρο Republic, που είναι λίγο δύσκολο να μεταφραστεί στα ελληνικά, το ονομάζουν αυτό Arc Républicain ή Coalition Républicain, συμμαχία δηλαδή, ας το πούμε, δημοκρατική με την έννοια της Republic, έτσι, που είναι η πολιτεία, το πολιτιακό καθεστώς, αν θέλετε, που ισχύει στη Γαλλία. Για να γίνει αυτό το δημοκρατικό τόξο όμως, τι περιλαμβάνει, έτσι, στο σενάριο το οποίο κυκλοφορεί. Περιλαμβάνει το Μακρόν και την κέντρο αριστερά ή τη μετριοπαθή αριστερά. Σημειώστε παρακαλώ ότι σε όλα αυτά τα σενάρια στη μετριοπαθή αριστερά συγκαταλέγεται και το Κομμουνιστικό Κόμμα, έτσι, για να το κάνουμε έτσι πιο συγκεκριμένο. Είναι η θεωρία των δύο άκρων, αλλά γαλλικά, έτσι, δηλαδή ούτε με την ακροδεξιά της Λεπέν και του Μπαρντελά, ούτε με την υποτιθέμενη, έτσι, ακροαριστερά του Μελανσόν. Αυτό όμως είναι ένα σενάριο το οποίο δεν νομίζω ότι είναι εφαρμόσιμο. Δηλαδή δεν νομίζω ότι μπορεί να σχηματιστεί η πλειοψηφία των 289 εδρών χωρίς τους βουλευτές του Λεπέν και χωρίς τους βουλευτές της ανυπόθετης της Γαλλίας. Μου φαίνεται εξαιρετικά απίθανο να διαμορφωθεί ένας τέτοιος συσχετισμός στο κοινοβούλιο. Αλλά βέβαια είναι μια ρευστή κατάσταση λόγω της... Το ότι ο δεύτερος γύρος είναι ανοιχτός και πολύ δύσκολα προβλέψιμος, γιατί δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή σε ποιο βαθμό οι υποψήφοι το εκλογικό σώμα, οι εκλογής του προεδρικού στρατόπεδου θα ψηφίσουν υποψήφιους της αριστεράς του Νέου Λαϊκού Μετώπου για να αποτρέψουν την ακροδεξιά και αντιστρόφως βεβαίως, έτσι, κατά πόσο υποψήφοι της αριστερής συμμαχίας θα υπερψηφίσουν μακρονικούς υποψήφιους για να αποτραπεί και πάλι το ενδεχόμενο της υπερίσχυσης της ακροδεξιάς. Και κυρίως το πρώτο ενδεχόμενο είναι, αν θέλετε, το πιο αμφίβολο, κατά πόσο δηλαδή το εκλογικό σώμα του Μακρόν αυτή τη στιγμή, αυτό το 20% θα αποδεχθεί να ψηφίσει κάποιον υποψήφιο της αριστεράς, έστω και της κεντροαριστεράς, για να μην βγει η ακροδεξιά. Μάλιστα. Άρα εδώ τα διλήμματα που ήθελε να θέσει ο Μακρόν μάλλον έχουν την ακτή στον αέρα και ψάχνει μονά ζυγά μήπως του κάτσει μπίλια, να το πω απλοϊκά. Θέλω λιγάκι όμως να μου πείτε το εξής. Και το Νέο Λαϊκό Μέτωπο δεν είναι νέο. Ήδη μας έχετε πει τις εκφάνσεις που έχει. Και με ρωτάει εδώ κάποιος. Ερώτηση. Αυτό που έχει και ενδιαφέρον λέει και για τους πολίτες της Ευρώπης υπόλοιπης. Η θέση του Μελανσόν και του κάθε Μελανσόν απέναντι στον πόλεμο ποια θα είναι? Γιατί πραγματικά λέει, όσο και αν έψαξα θέση του Μελανσόν, είναι από ανύπαρκτες μέχρι που ψελίζει τι να κάνουμε. Στο ΝΑΤΟ είμαστε, θα υπακούσουμε. Κατά συνέπεια λέει, γιατί μιλάμε μόνο για τις θέσεις Λεπέν? Α, ναι, κοιτάξτε, εδώ πρέπει να διαχωρίσουμε δύο πράγματα, έτσι. Ποιες είναι οι θέσεις του Νέου Λαϊκού Μετώπου, το οποίο είναι μία θέση, αν θέλετε, προφανώς υποθέτω ότι η αναφορά γίνεται στον πόλεμο της Ουκρανίας. Βεβαίως. Ναι. Υπάρχει η θέση του Νέου Λαϊκού Μετώπου και υπάρχει η θέση της ανυπότακτης Γαλλίας, του Μελανσόν, αν θέλετε, και του κόμματός του, έτσι ως τέτοιο. Αυτά είναι δύο διαφορετικά πράγματα, γιατί προφανώς εκεί που απέχουν κατά πολύ οι θέσεις της ανυπότακτης Γαλλίας από τη μία πλευρά και των υπόλοιπων συνιστοσών, με εξαίρεση τους κομμουνιστές, έτσι, για να είμαστε ακριβείς, αλλά που είναι πλέον ένα κόμμα της τάξης του 2%, έτσι, στη Γαλλία, είναι ακριβώς τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και στη στάση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, με λίγα λόγια, λέτε, έτσι, η θέση της ανυπότακτης Γαλλίας, και με αυτήν κατέβηκε ο Μελανσόν ως υποψήφιος, είναι ότι η Γαλλία πρέπει να αποχωρήσει από το ΝΑΤΟ. Έτσι. Να σταματήσει άμεσα ο πόλεμος της Ουκρανίας με το να σταματήσει η αποστολή όπλων, κάλεσμα για διαπραγματεύσεις, υπονοεί εδαφικές παραχωρήσεις της Ουκρανίας και σε κάθε περίπτωση στις αμφισβητούμενες περιοχές μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας να υπάρξει δημοψήφισμα, έτσι ώστε ο πληθυσμός να μπορεί να εκφραστεί αν επιθυμεί να ζήσει με την Ουκρανία ή με τη Ρωσία. Αυτές οι θέσεις είναι κόκκινο πανί, έτσι, για την υπόλοιπη αριστερά, με εξαίρεση τους κομμουνιστές, έτσι. Mm-hmm.
Κάτι παρόμοιο ισχύει και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η θέση του Μελανσόν και της ανυπότακτης Γαλλίας είναι ότι η πολιτική που προτείνουμε δεν είναι συμβατή με τις ευρωπαϊκές συνθήκες, δεν είναι συμβατή με τις πολιτικές που ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα όργανα της, αρχής γενόμενης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και βεβαίως της Κομισιόν, και εμείς δεν θα υπακούσουμε. Θα εφαρμόσουμε την πολιτική μας ακόμα και εκεί που αντιβαίνει, δηλαδή περίπου σε όλα τα βασικά, από τους κανόνες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνθήκων της, έτσι. Άρα αυτά είναι τα δύο σημεία που είναι βασικά σημεία, θέλετε, έτσι, που κάνουν την ανυπότακτη Γαλλία πραγματικά να κινείται σε ένα άλλο επίπεδο από την υπόλοιπη κεντροαριστερά. Και πώς να μην είναι έτσι, αφού η κεντροαριστερά είναι η παράταξη που άσκησε την εξουσία έως και σχετικά πρόσφατα. Ο Ολάντ ήταν πρόεδρος μέχρι το 2017, έτσι, δεν είναι ένα τόσο μακρινό παρελθόν, και είδαμε την πολιτική κάνει. Το όλο νόημα του Μελανσόν και της ανυπότακτης Γαλλίας είναι να υπάρχει ρήξη με αυτή την πολιτική και στα ζητήματα τα οικονομικά και τα κοινωνικά, αλλά βεβαίως και στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Και αυτό είναι κάτι το οποίο γενικά το σύστημα και τα μίντια δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να το αποδειχθεί. Το είδαμε και με το Παλαιστινιακό, έτσι. Δηλαδή η ανυπότακτη Γαλλία είναι η μοναδική από τις υπαρκτές, αν θέλετε, πολιτικές δυνάμεις που εκφράστηκε, καταδίκασε το Ισραήλ, καταδικάζει την πολιτική του, εκφράζει την αλληλεγγύη της με τον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού, κάτι το οποίο η υπόλοιπη κεντροαριστερά αρνήθηκε να κάνει, έτσι, στεκόμενη σε θέσεις εξαιρετικά, πώς θα τις πούμε, φλού και πλατωνικής καταδίκης του Ισραήλ και καταδίκης της τρομοκρατίας, βάζοντας στο ίδιο επίπεδο και τους μεν και τους δε, την βία των μεν και την μία των δε, και ένα τέτοιο πλαίσιο, αν θέλετε. Λοιπόν, για πάμε και στην άλλη πλευρά τώρα του λόφου. Είπατε ότι να το συζητήσουμε, γιατί εγώ μιλώ για ακροδεξιά. Αυτό που ο στρατηγός Ντεγκόλ αποκαλούσε κάποτε βαθιά Γαλλία. Κάποιοι σήμερα λένε ότι τι πάει να πει ακροδεξιά, είναι μια νέα δεξιά με πιο έτσι ξεκάθαρα χαρακτηριστικά, και στην τελική αυτή η νέα δεξιά που εσείς λέτε ότι είναι ακροδεξιά, και θέλουμε να μας πείτε γιατί την ορίζετε, με ποια χαρακτηριστικά ως ακροδεξιά. Κάποιοι λένε λοιπόν ότι εμείς λέμε ότι είναι μια νέα δεξιά η οποία απαντά σε αγωνίες πολιτών που δεν μπόρεσε να απαντήσει κανένα κέντρο, καμία κέντρο αριστερά και καμία αριστερά. Διότι όταν εμείς βλέπουμε να χάνεται το χαλί κάτω από τα πόδια μας ως Ευρωπαίοι πολίτες σε φτώχεια και ανισότητες, κάποιοι συζητάνε για τα Green Deal, δηλαδή για τις πράσινες δουλειές. Σας λέω ένα παράδειγμα. Άλλο παράδειγμα, ότι κάποιοι λένε ότι είμαστε αγράμματοι γιατί είμαστε απλός λαός. Τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, κύριε Κουβελάκη, κατά εσάς? Ναι, υπάρχουν πολλές ερωτήσεις σε αυτά τα οποία είπατε, ή μάλλον σε αυτά τα οποία μεταφέρατε ως ερωτήσεις. Ναι, ναι, ναι. Από τους ακροατές, από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχήν, γιατί είναι ακροδεξιά και όχι, ας πούμε, μία, αν θέλετε, νέου τύπου δεξιά, έτσι, γιατί έχει νόημα, δηλαδή, να την πούμε ακροδεξιά. Έχει νόημα διότι ένας κλασικός, αν θέλετε, δεξιός λόγος είναι ένας λόγος κατά βάση συντηρητικός, έτσι, αυτό, ότι τα πράγματα, αυτό είναι το υπάρχον. Αυτό είναι το υπάρχον πλαίσιο, έτσι, εμείς είμαστε οι καλύτεροι διαχειριστές και θα κάνουμε κάποια πράγματα τα οποία θα βελτιώσουν κάπως την κατάσταση, ξέρω εγώ, έτσι. Αυτό είναι κλασικά, αν θέλετε, ένας τέτοιος λόγος. Αυτό είναι το επίκεντρό του, μάλλον, το κέντρο βάρους, έτσι. Το κέντρο βάρους της ακροδεξιάς είναι ότι οι κοινωνίες στις οποίες ζούμε βρίσκονται σε κίνδυνο από εσωτερικούς και εξωτερικούς εχθρούς, που στην ουσία είναι ένα πράγμα. Δηλαδή υπάρχει ένα ξένο σώμα μέσα στην κοινωνία που είναι οι μειονότητες αυτής της κοινωνίας. Αυτές οι μειονότητες ονομάζονται είτε άτομα τα οποία έχουν πρόσφατο μεταναστευτικό παρελθόν μη ευρωπαϊκό, δηλαδή για να το πούμε πάρα πολύ απλά, δεν είναι λευκοί, έτσι, δηλαδή ο λόγος της ακροδεξιάς είναι θεμελιακά ρατσιστικός, έτσι. Θεωρεί δηλαδή ότι ένα κομμάτι της γαλλικής κοινωνίας δεν έχει αφομοιωθεί, έτσι, αρνείται να αφομοιωθεί, είναι ένα κομμάτι το οποίο ορίζεται κατά κύριο λόγο με βάση το χρώμα της επιδερμίδας, δεν είναι λευκή δηλαδή, και με βάση τη θρησκεία, δηλαδή είναι μουσουλμάνοι, αν θέλετε, έτσι. Ο νέος ρατσισμός, ο παλαιός ρατσισμός της ακροδεξιάς, έτσι, βασιζόταν κυρίως στον αντισημιτισμό, στο Μεσοπόλεμο. Εάν αντί για Εβραίους βάλετε αυτή τη στιγμή μουσουλμάνους, θα έχετε περίπου αυτούσιο τον λόγο της νη ακροδεξιάς. Δηλαδή αυτός ο εξαιρετικά επιθετικός λόγος που βασίζεται σε έναν αποκλεισμό μεγάλου τμήματος
της κοινωνίας, έτσι, γιατί είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή ένα τέταρτο περίπου της γαλλικής κοινωνίας έχει ακριβώς μια τέτοια καταγωγή. Δηλαδή μιλάμε για έναν λόγο ο οποίος οθεί σε ένα είδος, αν θέλετε, χαμηλής έντασης εμφύλιου πόλεμου, έτσι, εμφύλιας αντιπαράθεσης. Δεν ξέρω αν γίνεται αντιληπτό αυτή τη στιγμή από τους Έλληνες ακροατές αυτό το οποίο σας λέω, έτσι. Η Γαλλία είναι μια χώρα η οποία έχει παράδοση μετανάστευσης εδώ και δύο αιώνες, έτσι, για μια σειρά από λόγους. Η μοναδική καινοτομία είναι ότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η πλειοψηφία αυτών των μεταναστευτικών ροών, αντί να προέρχεται από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, προήλθε από τις χώρες του Νότου, έτσι, και ειδικά από χώρες που τελούσαν υπό γαλλική αποικιακή κατοχή. Αυτή είναι η διαφορά. Απέναντι σε αυτόν τον πληθυσμό, και ο προηγούμενος πληθυσμός βρέθηκε αντιμέτωπος με ρατσισμός, έτσι. Σε αντίθεση δηλαδή με αυτό που νομίζει πολλής κόσμος, ο ρατσισμός στο Μεσοπόλεμο απέναντι στους μετανάστες από Ιταλία και Ισπανία, που ήταν οι δύο βασικές, έτσι, τότε μεταναστευτικές κοινότητες, και τους Εβραίους φυσικά από την κεντρική Ευρώπη, ήταν εντονότατος, έτσι. Γι' αυτό και η Γαλλία γνώρισε πολύ μεγάλες αναταραχές, έτσι, την περίοδο του Μεσοπολέμου. Τώρα, αυτή τη στιγμή, αυτή που στοχοποιούνται είναι οι μη λευκοί και οι μουσουλμάνοι, οι οποίοι, τονίζω, μιλάμε για δεύτερη ή τρίτη γενιά Γάλλων πολιτών, έτσι, αυτή τη στιγμή. Αν προσθέσετε σε αυτό και τον ξενοφοβικό λόγο απέναντι στους μετανάστες, έτσι, πρόσφατα, και απέναντι σε αυτούς που έρχονται ή προσπαθούν να έρθουν αυτή τη στιγμή από τον Νότο και που θεωρούνται ως εισβολείς, έτσι, περίπου, οι οποίοι θα λιώσουν τη γαλλική κοινωνία, αυτός είναι ο λόγος της ακροδεξιάς. Έχει κάποια σχέση αυτός ο λόγος με το λόγο του Ζακ Σιράκ, του Βαλερί Ζισκάρ Ντεστέν ή του Σαρλ Ντεγκόλ? Ας είμαστε σοβαροί, δηλαδή, έτσι, αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για κάτι ποιοτικά διαφορετικό, και άρα ο μόνος δόκιμος όρος, αν θέλετε, είναι μια ακροδεξιά με σαφέστατες φασίζουσες τάσεις. Πείτε μου κάτι, στη βάση των προβλημάτων της καθημερινότητας των απλών πολιτών, έχει πιστική απάντηση κέντρο-αριστερά-αριστερά ή είναι μια κέντρο-αριστερά-αριστερά του σαλονιού και άρα δίνει ως βορρά πολύ πιο εύκολα ένα ακροατήριο στην απέναντι πλευρά, η οποία δίνει το δικό της τόνο στις λύσεις? Σας είπα μερικά ζητήματα εδώ που τίθονται. Διότι δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί στις εργατικές γειτονιές ο κόσμος... Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, καταρχήν οι εργατικές γειτονιές είναι ένα σύνθετο πράγμα, έτσι. Υπάρχουν εργατικές, και στις εργατικές γειτονιές των μεγάλων πόλεων η ακροδεξιά κινείται σε πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά. Έτσι, ζω σε μια λαϊκή γειτονιά του Παρισιού ή, αν θέλετε, οι ακόμα λαϊκότερες γειτονιές του βόρειου Παρισιού, ακόμα πιο εργατικές, αν θέλετε, από τη δική μου. Η ακροδεξιά κινείται γύρω στο 10%, έτσι, 10-15%. Μιλάμε όμως για εργατικές συνοικίες όπου το ποσοστό των ατόμων, των ψηφοφόρων, έτσι, γιατί, όπως σας είπα πριν, πρόκειται για Γάλλους πολίτες, έτσι, οι οποίοι προέρχονται από αυτού του είδους τη μεταναστευτική καταγωγή, είναι υψηλό, έτσι, οπωσδήποτε. Αυτό το οποίο, εκεί που διαφέρει η εικόνα, είναι στις εργατικές περιοχές μικρών πόλεων, έτσι, μικρών κομοπόλεων και πόλεων, και στην Ήπεθρο επίσης, όπου υπάρχουν υπολείμματα, αν θέλετε, κάποιας οικονομικής, βιομηχανικής, ας το πούμε, δραστηριότητας, ή οι περιοχές που έχουν φτωχοποιηθεί, έτσι, βρίσκονται σε έντονο κοινωνικό μαρασμό, ήταν κάποτε βιομηχανικές περιοχές, στο βορρά δηλαδή και στην ανατολική Γαλλία, και αυτή τη στιγμή έχουν βουλιάξει, έτσι, πραγματικά οικονομικά, και έχουμε ένα κοινωνικό τοπίο καταστροφής, αν θέλετε, σε αυτές τις περιοχές. Εκεί η ακροδεξιά είναι πραγματικά πολύ ισχυρή. Το σκεπτικό, αν θέλετε, που υπάρχει, και αυτός είναι ο κοινός νους, αν θέλετε, που έχει διαμορφώσει σε αυτά τα στρώματα η ακροδεξιά, είναι ότι η πίτα ούτως ή άλλως είναι αυτή που είναι, και εμείς θα κάνουμε μία αναδιανομή, αν θέλετε, όχι μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας, πείτε το όπως θέλετε αυτό, μεταξύ πλούσιων και μη πλούσιων, μεταξύ προνομιούχων και μη προνομιούχων, όπως έλεγε κάποτε το Πασόκ στην Ελλάδα. Όχι, η αναδιανομή θα γίνει, διότι εμείς θα πετάξουμε έξω αυτό το κομμάτι, έτσι, των Γάλλων, οι οποίοι αποτελούν τον εσωτερικό εχθρό και την πηγή όλων των προβλημάτων, και άρα κάποιο από αυτό το κομμάτι της πίτας θα το πάρετε κι εσείς. Δηλαδή θα ζήσετε κάπως καλύτερα, γιατί θα βουλιάξουν ακόμα περισσότερο αυτοί που
που ήδη βρίσκονται ούτως ή άλλως στα χαμηλότερα, έτσι, σκαλοπάτια της κοινωνικής ιεραρχίας. Πρόκειται για τη γνωστή ανθρωποφαγική λογική του ρατσισμού. Έτσι. Γι' αυτό και φυσικά δεν έχει απολύτως καμία σχέση αυτό το πράγμα με έναν κλασικό δεξιό λόγο. Έτσι. Ο κλασικός δεξιός λόγος είναι αυτό που λέει ο κύριος Μητσοτάκης, ας πούμε, στην Ελλάδα. Που λέει ότι εντάξει, άμα έχουμε οικονομική ανάπτυξη, η οποία θα γίνει με αυτούς τους κανόνες, τελικά με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο κάποιοι όλοι θα ωφεληθούμε. Έτσι. Κάποιοι ίσως περισσότερο, κάποιοι λιγότερο, αλλά έτσι δουλεύει η μηχανή και έτσι μπορεί να, πρέπει να λειτουργήσει η κοινωνία. Έτσι. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι πείτε μου, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ότι κάπως έτσι είναι αυτή τη στιγμή τα πράγματα. Λέει εδώ, λοιπόν, λέει εδώ ο Νικόλας, και με αυτό θα κλείσουμε, έχει ενδιαφέρον αυτό, το κράτησα από τους ακροατές. Καλημέρα, λέει κύριε Κουβελάκη. Εμφύλια αντιπαράθεση δεν έχουμε και με την κυβέρνηση Μακρόν. Αυτό που συνέβη με την εκτέλεση του μετανάστη από αστυνομικούς και το ότι επακολούθησε δεν ήταν μια μορφή εμφυλίου? Για ποιο λόγο λοιπόν δίνουμε, λέει ο Νίκος, το προνόμιο της ξενοφοβίας στη λεγόμενη ακροδεξιά και βάζουμε τους υπόλοιπους απέναντι? Υπάρχουν πραγματικές διαχωριστικές γραμμές ή εμείς επιμένουμε ακόμη να μιλάμε με ιδεολογίες ενώ η πραγματικότητα απαιτεί ρεαλισμό και πρακτικές λύσεις? Ναι, ναι, κοιτάξτε, ωραία, να πω δύο λόγια σε κάτι που με ρωτήσατε πριν και που είναι κύριο. Ασφαλώς η αριστερά η οποία κυβέρνησε τη Γαλλία, δηλαδή κατά κύριο λόγο η κεντροαριστερά των σοσιαλιστών, έτσι. Σαφώς είναι μια αριστερά η οποία έχει αποκοπεί από τα λαϊκά στρώματα και έχει περιοριστεί πραγματικά σε στρώματα σχετικά, έτσι, στις μεσαίες τάξεις, αν θέλετε, με κυρίως υψηλό, όχι τόσο πολύ με, ίσως με υψηλό εισόδημα, όσο με πτυχία, με το ένα το άλλο που ζουν στα κέντρα των πόλεων. Αυτό είναι με μία έννοια μία αριστερά του Σαλονιού, έτσι, όπως είπατε. Και αυτό είναι απόρρια πολύ απλά των πολιτικών που έχει ασκήσει. Και όντως τα εργατικά και λαϊκά στρώματα αισθάνονται περιφρονημένα από αυτούς τους ανθρώπους, διότι βρέθηκαν για δεκαετίες, έτσι, κυβέρνησαν τη Γαλλία οι σοσιαλιστές και είδαν το αποτέλεσμα και τις επιπτώσεις που είχε αυτό το πράγμα στην ίδια τους τη ζωή. Έτσι. Άρα υπάρχει ένα βαθύ αίσθημα προδοσίας, έτσι, των εργατικών λαϊκών στρωμάτων ή πολύ μεγάλου τμήματός τους, έτσι, απέναντι στην αριστερά. Αυτό είναι το ένα το κράτος. Το δεύτερο, φυσικά και δεν έχει το μονοπόλιο της ξενοφοβίας και του ρατσισμού η ακροδεξιά. Πολύ σωστά το είπατε, εξάλλου αν το είχε δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή ο λόγος για τον οποίο τόσο εύκολα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας ψηφίζει την ακροδεξιά είναι ότι ο ρατσιστικός και ξενοφοβικός λόγος έχει αγκαλιαστεί από το μεγαλύτερο κομμάτι του πολιτικού φάσματος, αρχίζοντας από το στρατόπεδο του Μακρόν, έτσι, ο οποίος συνεχώς έδινε διαπιστευτήρια απέναντι στο λόγο και σε ορισμένα μέτρα από αυτά που προτείνει η ακροδεξιά. Πλην όμως, αυτό που ακροατή σας και γενικότερα δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι πάντα είναι δυνατόν να πάμε πολύ πιο μακριά σε μια τέτοια κατεύθυνση. Δηλαδή να έχουμε κάτι ακόμα πιο αυταρχικό, ακόμα πιο κατασταλτικό, με ακόμα πιο θεσμοποιημένες διακρίσεις, αν θέλετε, ανάμεσα στους πολίτες και στο κοινωνικό σώμα από αυτό που έχουμε τώρα. Και ακριβώς αυτό είναι η πρόταση της ακροδεξιάς. Στάθης Κουβελάκης, θα τα ξαναπούμε μαζί του μετά το δεύτερο γύρο που θα έχουμε την πλήρη αποτύπωση και τότε αρχίζουν τα ακόμη πιο ενδιαφέροντα και περίεργα. Κύριε Κουβελάκη, ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο.